Γεια σας φίλοι μου, πώς είστε, τι μου κάνετε, μπορώ εγώ χωρίς εσάς, μπορώ να κάνω, να είμαι στην καθημερινότητά μου χωρίς να κάνω ένα βλογκάκι, έστω και ένα μικρό βλογκάκι, να πούμε λίγο τα νέα μας στα γρήγορα, να σας δείξω λίγο εικόνες από τη μέρα μας. Κυριακή είναι σήμερα και για εσάς, λογικά, θα προλάβω να το μοντάρω, και για εμάς. Δεν έχουμε κανονίσει κάτι, αλλά τον τελευταίο καιρό κάνουμε και έτσι, χωρίς να προγραμματίζουμε πράγματα. Κάποια ναι, τα προγραμματίζουμε, κάποια όχι. Τώρα είμαι λίγο πριν τη ζούμπα και τρέχω να προλάβω το μάθημα να μην το χάσω. Εσείς κάντε τις εγγραφούλες σας, ακολουθήστε με στα social media, δείτε με και στο Spotify, στείλτε μου και στο site μου να με βρείτε να κάνουμε και συνεδρίες προσωπικά και σας περιμένω ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Πάμε! Ξέρεις φίλοι ποιο είναι το χειρότερό μου εμένα, ε? Να αργώ. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θέλω να είμαι πάντα στην ώρα μου και τώρα είναι 2 λεπτά πριν ξεκινήσει η ζούμπα. Να δούμε, θα προλάβω. Μόλις τελείωσα, αγαπημένες μου. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θέλω κάποια στιγμή να σας δείξω κομμάτι, ρε παιδί μου, του χορού που κάνουμε εκεί και το πώς, τι χορογραφίες ωραίες κάνουμε κάθε Κυριακή, αλλά δεν το έχω συζητήσει. Θα το συζητήσω. Δεν έχω και κανένα κόλλημα, να σας πω την αλήθεια, με ξέρετε. Είμαι πιο free από free. Η αλήθεια είναι εγώ, έτσι όπως το ξέρω τον εαυτό μου, θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ακόμα σε κάποια θέματα, αλλά η τελειότητα, ξέρετε, είναι άπιαστο όνειρο. Έτσι κι αλλιώς, όποιος κυνηγάει την τελειότητα είναι καταδικασμένος. Κάτσε να μπούμε στα μάξη, σήμερα έχουμε ωραίο καιρό, αλλά δεν έχουμε κανονίσει, όπως σας είπα, κάτι. Θα δούμε τώρα. Το πρόλαβα στο τσακ το μάθημα, δεν μου αρέσει καθόλου να αργώ. Το ξέρετε αυτό, σας το είπα και πριν. Καθόλου όμως. Παρόλα αυτά, το είχα, ρε παιδί μου, σαν ταμπού, δεν ήθελα καθόλου, όχι σαν ταμπού τόσο, όσο το θεωρώ σωστό και ευγενικό και το ότι δείχνει σεβασμό, το να μην αργείς, ρε παιδί μου. Είναι όμως κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει ότι με κάνει και εκνευρίζομαι πάρα πολύ, σε βαθμό, ρε παιδί μου, εκνευριστικά πολύ. Και όχι μόνο για μένα, αλλά και με τα παιδιά. Ας πούμε το πρωί, όταν δεν θα ακούσουν ότι πρέπει να σηκωθείτε αυτή τη στιγμή και θα κάνουν ώρα και τα λοιπά. Δεν το επεξεργάζομαι τόσο πολύ όσο σκέφτομαι το αποτέλεσμα που είναι το ότι θα αργήσουμε. Όταν το αναλύω ιδιαίτερα, ξέρεις τώρα τελευταία που το αναλύω λίγο περισσότερο και λέω άμα πεις τον εαυτό σου, ρε εσύ τι εκνευρίζεις και τι θα γίνει αν αργήσεις 5 λεπτά. Το αργήσω εννοούμε τώρα, όχι να έρθω μετά το μάθημα, όχι να έρθω να μπει το παιδί στην αίθουσα μετά το κουδούνι. Το να αργήσουμε εννοώ να μην πάμε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά νωρίτερα. Αυτό είναι το αργήσουμε το δικό μου. Είμαι της άποψης ότι και παλιά, ας πούμε, θυμάμαι ότι είχα μια φίλη σε όλο το γυμνάσιο, δηλαδή και στο Λύκειο, που... Όχι, στο Λύκειο, ναι, τέλος πάντων λεπτομέρειες. Που, ρε παιδί μου, αργούσε πάρα πολύ, εκνευριστικά πολύ, τύπου, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Και δεν ενημέρωνε κιόλας, ήταν στον κόσμο της. Και εδώ ερχόμαστε να πούμε το εξής. Καλό θα είναι να μην κρίνουμε κανέναν για αυτά που κάνει. Εκτός κι αν είναι, ξέρεις, πάρα πολύ σοβαρά. Να μην κρίνουμε κανέναν, ρε παιδί μου, για το χαρακτήρα του, για τον τρόπο που... Όλοι έχουμε λατώματα. Όλοι είμαστε, έχουμε τα καλά μας και τα κακά μας. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν και δεν βλέπουν λάθη στη ζωή τους και δεν θέλουν να βελτιωθούν. Υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να βελτιώνονται καλή ώρα και πάρα πολλές από εσάς εδώ που μου μιλάτε στο YouTube και πως έχει αλλάξει η ζωή σας τα τελευταία χρόνια με το να προσπαθείτε να βελτιώνετε κομμάτια του εαυτού σας.
Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι λέμε όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Όταν ξεκινήσεις και καταλάβεις ποια είναι, ποιος είσαι, ποια είσαι και τι θέλεις ακριβώς στη ζωή σου, τα χαρακτηριστικά σου, του χαρακτήρα σου, τα λατώματά σου, τα θετικά σου πάνω απ' όλα, τα προτερήματά σου, αυτά αν κάτσεις και τα επεξεργαστείς, τα γράψεις, τα ξαναγράψεις, βρεις κι άλλα στην πορεία, γιατί μέχρι τώρα η ζωή μας, δηλαδή σε κάθε ηλικία που είναι ο καθένας μας από εδώ που μιλάμε, έχει καταφέρει κάποια πράγματα, τα επιτεύγματά του. Από το έμαθα να οδηγώ που σε μερικούς φαίνεται αυτονόητο, δεν είναι όμως αυτονόητο. Κάνουμε μία προσπάθεια για αυτό. Σίγουρα η κάθε αλλαγή και η κάθε αρχή είναι πάντα δύσκολη, έχει δυσκολίες, έχει χρόνο προσαρμογής. Και αυτό που λέω και στις γλυκές μου τις πελάτησες είναι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάτσουμε και με τα αρνητικά μας συναισθήματα, να τα βιώνουμε, να μην τα διώχνουμε, να μην λέμε όχι δεν είμαι, δεν νιώθω άσχημα σήμερα, όχι δεν με πλήγωσε αυτός, όχι δεν πρέπει να νευριάζω. Όχι, θα κάτσεις μαζί τους, θα τα αποδεχτείς αυτά τα συναισθήματα, γιατί όταν τα μπουκώνουμε από μικρή ηλικία, έχουμε μάθει να τα μπουκώνουμε, να μην, πώς λένε, πολλοί γονείς που λένε, τι νευριάζεις τώρα, λέμε στο παιδί μας. Και δεν μπαίνουμε στη θέση του να καταλάβουμε ότι για κάποιο λόγο νευριάζει. Δεν έχουμε καθόλου το ίδιο σύστημα, καθόλου το ίδιο μυαλό, το ηθικό, το αξιακό και όλα τα συστήματα που περιλαμβάνουν την ανθρώπινη ύπαρξη και αποτελούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Οπότε πριν κρίνουμε, πριν οτιδήποτε ρε παιδί μου, νιώσουμε άσχημα για κάποιον άνθρωπο, καλό θα είναι να βουτάμε λίγο μέσα μας, να βλέπουμε και την πλευρά του άλλου και κάπως λίγο να το ηρεμούμε μέσα μας. Είπαμε, όχι σε ακραίες περιπτώσεις. Εκεί δεν είναι, εννοείται, δεν έχουμε ελαιός κανένα. Το νου σας. Λοιπόν, οπότε συζητάγαμε τις προάλλες και με μια φίλη, ρε παιδί μου, ότι πώς το διαχειρίζεσαι, μου λέει, και αυτά και τα αρνητικά σχόλια. Τα αρνητικά σχόλια, η αλήθεια είναι, τα βλέπω και λυπάμαι τον άνθρωπο που τα γράφει. Λυπάμαι τόσο πολύ που λυπάμαι όπως όταν βλέπω κάποιον να πονάει στο δρόμο ή ένα ζωάκι που είναι πληγωμένο. Τόσο πολύ λυπάμαι. Δεν το παίρνω προσωπικά πια. Παλιότερα που δεν είχα δουλέψει τον εαυτό μου θα έλεγα «Ω, έχει δίκιο, ω, πρέπει να τα αλλάξω». Αυτοί όμως οι άνθρωποι είναι και που μου έχουν και στη ζωή μου, άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μου, με έχουν κάνει, με έχουν σμπρώξει και με έχουν δυναμώσει. Εκεί που πόνεσα και πληγώθηκα, εκεί προσπάθησα αυτό το πράγμα να το βελτιώσω, να το αλλάξω. Είναι η κινητήριος δύναμη. Πώς λέμε ότι σε κάθε κακό υπάρχει και η καλή πλευρά του πράγματος? Αυτό είναι απαράβατος νόμος. Σας το είχα πει και την άλλη φορά, το πιστεύω ακράδαντα, ότι σε βάζει σε μία διαδικασία όποια δυσκολία περνά στη ζωή σου, όποιο εμπόδιο, όλα έχουν και έναν λόγο που γίνονται. Για κάποιον λόγο γίνονται, θα μου πεις για τις αρρώστιες, εκεί παιδιά πραγματικά είναι, όλα καλά είναι τα λόγια, αλλά όταν τα βιώνεις είναι πολύ περίεργη διαδικασία. Πάντως σίγουρα, αν μπαίνεις σε μια διαδικασία τέτοια με ψυχολογία, το ότι θα τα καταφέρω, αισιοδοξία, οτιδήποτε ρε παιδί μου, και είσαι δυνατός μέσα σου, έχεις οχυρό, αυτό που λέω εγώ συνέχεια, να φτιάξεις ένα οχυρό γύρω σου, να φτιάξεις άμυνα στον οργανισμό σου, γιατί πάντα, μα πάντα, θα υπάρχουν και άνθρωποι και περιπτώσεις και καταστάσεις που μέσα στη ζωή μας θα μας βάζουν σε δοκιμασίες. Οπότε καλό θα είναι να κάνουμε training στον εαυτό μας, αν δεν μπορείτε μόνοι σας, εγώ είμαι εδώ, ο coach σας, και να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι τόσο πολύ που όταν μιλάω, είτε σε μηνύματα,
είτε προσωπικά λόγω επαγγελματικής φύσης με τις πελάτησες και βλέπω τεράστια εξέλιξη από μία εβδομάδα στην άλλη ή από κάθε 2 εβδομάδες. Τεράστια εξέλιξη στη ψυχολογία, στις πράξεις, στο πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Γεμίζω τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Φεύγω τώρα από το γυμναστήριο, όπως μου είπε και μια φίλη εδώ στο YouTube. Παλιότερα έβλεπα, ρε παιδί, με τα βίντεό σου και αυτά, αλλά πάντα υπήρξε έτσι μια θλίψη. Βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, γιατί εγώ από παλιά κοιτούσα τον εαυτό μου, μιλούσα με τον εαυτό μου από πολλά. Δηλαδή και στον δρόμο, μα δεν με έβλεπες, μπορεί να με θεωρούσες και τρελή, γιατί μιλάω και μόνη μου, δεν έχω τέτοια θέματα. Αφού καμιά φορά με ρωτάνε τα παιδιά, τι είπες μαμά, σε ποιον μιλάς. Και κοιτάω τον εαυτό μου τώρα τελευταία στον καθρέφτη και λέω, σοκάρομαι βασικά, γιατί βλέπω την ευτυχία. Η ευτυχία είναι μπροστά μας, είναι σε μικροπράγματα τα οποία αν δεν τα καταλάβουμε και αν δεν τα δούμε, θα πέφτει το μάτι μας μόνο στο κακό. Πολλά είπα, πάω να φύγω. Σήμερα θα ψήσουμε μάλλον στο σπίτι έτσι μπριζολάκια, κοτόπουλα κτλ. Θα σας δείξω λίγο και το σπίτι. Θα δω και μήπως σας δείξω και κανένα πραγματάκι. Τώρα σιγά σιγά μαζεύομαι, σιγά σιγά κάνω κανένα ψωνάκι που και που, αλλά δεν είναι ακόμα, είναι νωρίς για τις διακοπές. Πρώτα έχουμε και τα γενέθλια της μαμάς εδώ, έχουμε και τα γενέθλια της κόρης μετά, είμαστε καρκίνος και λέων η Αριάδνη μας. Οπότε έχουμε πράγματα, έχουμε να κάνουμε και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάμε να φύγουμε, να πάμε σπίτι. Τα λέμε σε λίγο. Μόλις μπήκα, πάω για μπανάκι αμέσως, γιατί παιδιά τώρα μέσα στην αίθουσα τη Ζούμπα γίνεται ένας χαμός, ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, υδρώνουμε, χάνουμε δεν ξέρω και πόσα, είναι η περίοδος τώρα τέτοια που γίνεται χαμός και η αλήθεια είναι ότι θα το κλείσω εδώ το βίντεο, να σας ενημερώσω για όσους ενδιαφέρεστε ότι είμαι ήδη στο δεύτερο τεστ της συμβουλευτικής. Τέλος Ιουλίου τελειώνω με το πρόγραμμα και αυτό. Είναι 4 μήνες. Τα πάω καλά δηλαδή. Διαβάζω μέρα που δεν έχω κάτι άλλο, ας πούμε, τόσο να μου πάρει τόση ενέργεια. Τα έχω βγάλει όλα φωτοτυπίες, κάνω τις σημειώσεις μου. Έχω τέτοια πραγματάκια. Φροντίζω τις ημέρες που είμαστε όλοι μαζί να τις αφιερώνουμε παρέα. Κάποια Σαββατοκύριακα έχω και πελάτησες, αλλά κρατάω ισορροπίες. Αυτό είναι το μυστικό κλειδί της ευτυχίας, να πω, της καλοζωίας, να πω, και αυτό μαζί. Να μπορέσουμε να κρατάμε όσο γίνεται, όσο είναι δυνατόν, ισορροπίες. Εδώ εγώ κάπου θα σας αφήσω. Απλά κρατήστε τις ιδέες μου, ρε παιδί μου, αυτά που έχω εγώ στην ψυχή μου και στο μυαλό μου και θέλω να τα μοιράζομαι μαζί σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Ελπίζω με ένα άλλο τύπο βιντεάκι. Θα δούμε. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Πολλά φιλιά. Γεια σας.